σίγουρα δεν θα ήθελα να ξανασυναστραφώ. Ένα, δύο, τρεις, μπέι, μπέλο. Και όλες αυτές, τη Σάρα και τη Μάρα, που είναι ο ένας ο Ταμτάκος και ο άλλος από εδώ, από εκεί. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κράζω. Δεν τους έχω σε μεγάλη εκτίμηση σε καμία περίπτωση και με το που τους βλέπω. Ειλικρινά σκέφτομαι τώρα να κάτσω να βλέπω αυτά τα μούτρα να κάνουν κάτι τέτοια, κάτι από εδώ, τον άλλο τον μπούφο να είναι έτσι. Ποιος μπορεί να είναι ο πιο μπούφος, που ήταν πολύ καλός μάγειρας στην αρχή και έκανα παρέα και το συμπαθούσα πάρα πολύ και έχει καταλήξει και είναι μπούφος τελείως, τον βαράει άλλη μπροστά σε όλους, σε κάμερες και τέρα και τ' άλλο. Κακό του κεφαλιού του, και εγώ έχω γίνει πολλές φορές για γυναίκα μπούφος, αλλά εντάξει, όχι σε δύο επίπεδα. Δεν με προβληματίζει σε καμία περίπτωση να έρθω σε ρήξη με καμία Κατερίνα πλέον, με κανέναν Σταυρή, με κανέναν Γιώργο π.χ., με κανέναν Κωνσταντίνο, τίποτα. Θα είμαι ειλικρινά αυτό που είμαι, κατάμουτρα. Θα κάνω αυτό που γουστάρω, κατάμουτρα, και θα τους λέω τι εγώ πραγματικά θέλω και άμα τους αρέσει, άμα τους αρέσει, μπορούν πολύ απλά να μην μου απαντήσουν, μπορούν πολύ απλά να νευριάσουν, μπορούν πολύ απλά να πετάξουν μια κατσαρόλα, να τους πετάξω ένα τηγάνι. Τελικά η σεφ δεν θα με αφήσουν να φύγω και θα βάλω το 1000% αυτή τη φορά για να τα καταφέρω και να μείνω στο παιχνίδι. Προφανώς ο Ηλίας έχει βγάλει ρίζες στο διαγωνισμό. Αν γυρίσει πίσω στο σπίτι, θα τον διώξω εγώ. Γιατί μέχρι τον τελικό δεν θα φτάσει που θα φτάσω εγώ, άρα. Ο πρώτος που μου έρχεται στο μυαλό είναι σίγουρα ο Σταυρής ή ο Σταύρος. Ο Σταυρής, γιατί νομίζει ότι έχει 16 αστέρια Μισελέν, αν και μόνο 3 έχουν δοθεί μέχρι στιγμής, και πιστεύει ότι τα έχει πάρει όλα αυτός. Το παίζει πάρα πολύ τσαμπουκάς, πάρα πολύ μαοτάο. Είναι ένας χαρακτήρας που δεν μπορώ να το συμπαθήσω θέλοντας και μη. Είναι ένας χαρακτήρας που για μένα προσωπικά είναι ψεύτικος. Το παίζει ιστορίας από εδώ από εκεί, λέει τις ιστορίες του που δεν μπορώ να συγχωνέψω με τίποτα. Και γι' αυτό θα ήθελα να προκαλέσω αυτόν αρχικά. Είναι πολύ ύπουλος ο Ηλίας. Μπορεί να σκεφτεί ό,τι θέλει. Εγώ δεν ήθελα να μιλήσω, περίμενα να ζητήσει το όνομα μου για να κατέβω για να το διώξω, αλλά δεν έχει. Δεν έχει. Σίγουρα, αφού πιστεύει ότι είναι τόσο καλός και έχει πάρει 19 Μισελέν αστέρια, θα κατέβει μόνος του και άφησα ένα πολύ όμορφο ελεύθερο να δω, να τον βλέπω να κατεβαίνει. Αν δεν κατέβαινε ο Δημήτρης, λογικά θα προσπαθούσα να βάλω σίγουρα έναν καλό μάγειρα, να μην κάτσουμε να φανεί λίγο καλό. Εντάξει, το καλό είναι σχετικό, δεν ξέρω ποιος είναι καλός. Καλά, εντάξει, ότι θα διάλεγε ένα δυνατό μάγειρα, ποιος το πιστεύει αυτό. Αφού μας φοβάται. Δημήτρη, άμα χάσει, τα χάνει όλα, λέει η Μαρία από πάνω. Λες και τι θα χάσει, μωρία μου. Τι να του πω. Ελπίζω τουλάχιστον να τον πετάξω έξω από το παιχνίδι σήμερα και να ραϊμίσει η ψυχούλα του, γιατί τον έχει φάει άλλο. Τον έχει φάει και δεν της βρήκε να μου. Έχει κάψει τον εγκέφαλό του, έχει μπλέξει με τη Μαρία και τον κάνει άλλη, δεν ξέρω ούτε εγώ τι του κάνει, τον έχει καταστρέψει. Κι εγώ έχω ερωτευτεί, έχω κάνει, αλλά εντάξει. Να ερωτευτώ τώρα, καταρχάς να ερωτευτώ με άτομο το οποίο είναι αξιοπεπέστατο και είναι τέλειο από την αρχή μέχρι το τέλος. Να ερωτευτώ με τη Μαρία. Είναι συνέχεια έτσι και το παίζει, ξέρω εγώ τι είναι. Δεν ξέρω πώς τα κατάφερε, αλλά του έχει κοστίσει πάρα πολύ στο διαγωνισμό αυτό. Και πολύ φοβάμαι ότι θα του κοστίσει και την παραμονή του στο παιχνίδι σήμερα. Περίμενα τον Ηλία να ανοίξω στο στόμα του να πει το όνομα μου, αλλά δεν το κάνει ούτε τώρα. Είναι κουλό που λέει, οπότε άμα το ήθελε θα μπορούσε να κατέβει μόνος από την αρχή και δεν χρειάζεται να λέει στο Δημήτρη να αλλάξει, πιστεύω εγώ. Και ούτε κάνω κάποια κόντρα, ούτε ήρθα να κάνω ντίζι, μπίφι, να ραπάρουμε ή να κάνουμε κάτι τέτοιο. Να μαγειρέψουμε, ήρθαμε, δεν υπάρχει κάποια κόντρα μεταξύ μου. Τον προκάλεσα πάρα πολύ ξεκάθαρα, τον κοίταζα και στα μάτια. Ξέρει πολύ καλά ότι αυτός είναι ο μοναδικός που θα ήθελα να κατέβει. Του έδωσα την ευκαιρία να κατέβει, δεν κατέβηκε, φοβήθηκε. Σίγουρα και εγώ θα φοβόμουν να κατέβω να μαγειρέψω με εμένα, περαστικά του, και σε περίπτωση ότι θα μπω στο σπίτι, σίγουρα θα την πατήσει από μένα. Ο Σταυρής πετάχτηκε μετά, δηλαδή όταν είναι όλα μαγειρεμένα και έτοιμα τα χαρτιά, δηλαδή εντάξει, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Αν ξαναμπω στο σπίτι, που θα βάλω το 1000% μου τώρα, η Μαρία σίγουρα θα στεναχωρηθεί, αλλά εντάξει, έτσι κι αλλιώς θα είναι η αμέσως επόμενη. Και θα πάει να τον δει από κοντά τον αγαπημένο, που δεν νομίζω να τη σηκώσει ούτε τηλέφωνο. Θα φύγει η Νορβηγία τρέχοντας. Είναι ένας κατοχαρακτήρας άνθρωπος και χλεβάζει τους πάντες και έχει άποψη για τα πάντα και δεν σέβεται αυτόν που θα ακούσει για τον άλλον ή να μην για το φαγητό που θα το σερβίρουμε στο σπίτι, θα το κράξει και θα πει τι είναι αυτόν το ρύζι, όπως το κάνει πάντα. Αυτό με εκνευρίζει σε αυτόν τον άνθρωπο, γι' αυτό δεν μπορώ να τον βλέπω άλλο. Μπορώ.
Κουραστήκα. Όλοι μας πρέπει να αναζυγίζουμε λίγο καλύτερα τα πράγματα πριν πάρουμε τέτοιες αποφάσεις, διότι δεν υπάρχει λόγος. Τη στιγμή που δεν πέφτει ο κλήρος σε σένα, κάνε μόκο, κάτσε εκεί. Εγώ προκάλεσα αυτούς που ήθελα να προκαλέσω για να δω πόσο καλή είναι και πόσο μάγκες είναι που μιλάνε συνέχεια και το παίζουν Ράμπο και πόσο είχαν τα κότσια να κατέβουν κάτω και να μαγειρέψουν μαζί μου. Τον ξέρω μαγειρικά, στις αρχές τουλάχιστον για μένα προσωπικά ήταν πολύ καλός μάγειρας και ήμασταν συνέχεια δίπλα-δίπλα. Θεωρώ ότι μετά έκανε μια μικρή κυλίτσα όταν, για μένα προσωπικά, sorry που το λέω, όταν έμπλεξε με τη Μαρία και ασχολείται και του έχει φύγει λίγο το μυαλό. Και θεωρώ ότι η κίνησή του σήμερα ήταν μέγα φάουλ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσω να βγάλω το πέλο σήμερα, αλλά σίγουρα η Μαρία θα στεναχωρηθεί και θα μου βγάλει τα μάτια. Αυτό που είπαμε. Αυτό που με στεναχωρεί περισσότερο είναι ότι έχασα την ευκαιρία μου να πάω για κάποιο τίτλο, την ευκαιρία μου να κερδίσω κάποιο χρηματικό έπαθλο, την ευκαιρία μου να πάω ακόμα πιο μπροστά στο διαγωνισμό. Όσο για τον Ηλία, εντάξει, τη δανομαχία θα ήταν αν ήμουν εγώ μαζί με τον Δημήτρη και όχι σήμερα που ήταν ο Ηλίας με τον Δημήτρη. Με στεναχωρεί λίγο που έβγαλα ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Πίστευα ότι οι κριτές θα το εκτιμούσανε. Δεν το εκτιμήσανε. Εντάξει, δεν πειράζει. Μια χαρά. Τελείωσε.